Χωρί τη συνδρομή των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του νησιού, όπω Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελμεπά και όχι μόνο, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντισυσμική άσκηση μήνο στην Κρήτη, υπό τον ευθύμιο Λέκα, τον ερχόμενο Απρίλιο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αυτό προκύπτει από τη σύνθεση τη ομάδα έργου σχεδιασμού τη άσκηση, καθώ δεν ζητήθηκε η συνδρομή των Ιδρυμάτων και ερευνητών τη Κρήτη με τον όλο να προκαλεί ποικίλε αντιδράσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι εμεί, σαν περιφέρεια, δεν έχουμε να διαχωρίσουμε με τα Ιδρύματα τίποτα. Ξαναλέω, είναι, είναι εργαλεία από πολλέ απόψει για την περιφέρεια. Έχουμε τι καλύτερε να των σχέσεων. Νομίζω αυτό το μαρτυρούν και τα ίδια τα Ιδρύματα. Ε, ίσως, ίσως, και θεωρώ ότι ήταν μια στοχεία τη της οργανωτικής ομάδας της να παραλείψει τα ερευνητικά ιδρύματα από τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι μέσω, μέσω μεταπτυχιακών με φοιτητών θα, θα αξιολογηθεί η άσκηση από το Πανεπιστήμιο του Κύπρου. Με μεγάλη έκπληξη και με ανησυχία ταυτόχρονα το Ίδρυμά μας διαπίστωσε ότι τα πανεπιστήμια, θα εξειδικεύσουν για το δικό μας πανεπιστήμιο, δεν προσκλήθηκε στην συμμετοχή σε αυτή τη σημαντική άσκηση και δημιουργεί έντονη ανησυχία γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στην πρόσκληση που προσκλήθηκε από το ε, Υπουργείο και από την, με τη συμμετοχή της Περφέρειας και από τον Οργανισμό Αντισυσμικής Προστασίας. Ναι. Να σημειώσω βέβαια ότι ειδικά το δικό μας Πανεπιστήμιο ούτε καν είχε προσκληθεί στην αρχική συμμετοχή πέραν της υποεκπροσώπησης και αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα, τα οποία κατά τη γνώμη είναι αρκετά σημαντικά. Το ένα προφανώ δείχνει Κατά τη γνώμη μα, αστοχία επιτελικού σχεδιασμού. Οι εξελίξει προκάλεσαν αναστάτωση και προβληματισμό με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτική προστασία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή, Γιάννη Λεονταράκη, να κάνει λόγο για αστοχία στον επίμαχο σχεδιασμό. Και ήταν κάτι το οποίο ξένησε και εμένα, διότι θα μπορούσαμε να έχουμε φωνάξει φοιτητέ από την Κρήτη, από το Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, από το, Φυσικό, από το Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών των Χανίων, από το ΕΛΜΕΠΑ. Οι οποίοι φοιτητέ που ασχολούνται με τη συμμολογία, με την τεχνική γενικότερα και, ε, και επιστήμε γεωλογία, να είναι αυτοί οι αξιολογητέ και παρατηρητέ. Στο ίδιο μήκο κύματο και οι δηλώσει του Διευθυντή τη Τεχνική Υπηρεσία του ΕΛΜΕΠΑ. Έχει εντοπιστεί το θέμα. Φαντάζομαι ότι η Πρετανία του Ιδρύματο έχει κάνει την πρώτη κίνηση. Ήδη έχουν φύγει οι αντίστοιχε επιστολέ. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν οι αντίστοιχε διορθωτικέ κινήσει, ούτω ώστε στην επόμενη φάση το... και τα πανεπιστήμια και το ΕΛΜΕΠΑ να αντιμετωπίσει, να συνδράμει με τις δυνάμεις του. Αντιθέτω, στην άσκηση Μίνωα μετέχουν μεταξύ άλλων διδάσκοντε από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη Κύπρου, γεγονό που δεν έμεινε ασχολίαστο και τη στιγμή που, για παράδειγμα, το ΑΛΜΕΠΑ διαθέτει μεταξύ άλλων Ινστιτούτο Φυσική Εσωτερικού τη Γη και Γεωκαταστροφών και όχι μόνο. Είναι ότι διαθέτει το ίδρυμά μα εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Είμαστε, με, διαθέτουμε Ινστιτούτο Γεωφυσική και Γεωκαταστροφών. Διαθέτουμε επίση την έδρα τη UNESCO με το αντίστοιχο αντικείμενο γνωστικό. Και επίση να συμπληρώσω ότι έχει την τύχη το ίδρυμα στον παρόντα χρόνο και επιτελικά να στελεχώνεται με ένα πολύ σημαντικό στέλεχο στην ελληνική επικράτη, όπω είναι ο κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Αν όλα αυτά συμπληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, γιατί αφενό τα πανεπιστήμια δεν εκπροσωπήθηκαν στο αντίστοιχο γεγονό,